Φοροδιαφυγή, μίζες, μαύρο χρήμα, αδικαιολόγητα υψηλές καταθέσεις αγνώστου προελεύσεως. Τα λαβράκια της λίστας Λαγκάρτ άρχισαν να βγαίνουν στον αφρό. Όσους έψαξε το ΣΔΟΕ είχαν λερωμένη τη φωλιά τους. Κάποιοι βέβαια πρόλαβαν και τα κουκούλωσαν. Είναι απίστευτο. Όπως αποκαλύπτουν τα νέα, από τα πρώτα 150 ονόματα της λίστας Λαγκάρτ που ερευνήθηκαν από το ΣΔΟΕ, φτάνοντας στο τελικό στάδιο του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι και τα 150 είχαν φοροδιαφύγει, εξαπατώντας το δημόσιο ταμείο και στέλνοντας τα κορόιδα μισθωτούς και συνταξιούχους να πληρώσουν το λογαριασμό. Είμαστε σιδηροδέσμοι, κανονικά, είμαστε ισοβίτες. Φοροδιαφύγει από αυτούς που την κάνουν. Όχι από όλους. Αυτοί που δεν μπορούν δεν κάνουν. Στην Ελλάδα όσοι μπορούν να κάνουν. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Στο σύνολο των ελέγχων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ούτε ένας φορολογούμενος ο οποίος δεν έχει κρύψει λεφτά από την εφορία. Παίρνοντας έστω και με καθυστέρηση στα χέρια τους την περίφημη λίστα Λαγκάρτ, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ έψαξαν κωδικό προς κωδικό και γραμμή προς γραμμή την πορεία του χρήματος που είχε κρυφτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Εντοπίστηκαν συγκεκριμένα ονόματα και διευθύνσεις. Ζητήθηκαν εξηγήσεις που δεν δόθηκαν ποτέ ή δόθηκαν χωρίς να πείσουν κανέναν. Το αποτέλεσμα, όσα ποσά είχαν φυγαδευτεί και είχαν κρυφτεί στο εξωτερικό, φορολογήθηκαν με συντελεστή 45% και επιβαρύνθηκαν με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Πόσα πρόστιμα συνολικά καλούνται να πληρώσουν σήμερα αυτοί οι 150 που θέλησαν να κλέψουν το κράτος? Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από επιχειρηματίες, μεγαλογιατρούς, μεγαλοδικηγόρους και μεγάλα ονόματα που συνδέονται συγγενικά με πολιτικούς, η λίστα Λαγκάρτ κρύβει, όπως αναφέρουν πηγές από το ΣΔΟΕ, ακόμη και νοικοκυρές με εκατομμύρια. Πρόσωπα που δεν εργάζονται και φέρονται να κατέχουν τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις που ξεπερνούν ακόμη και τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρόσωπα που, όπως πιστεύετε, χρησιμοποιήθηκαν ως βιτρίνα για να κρύψουν ακόμη και στελέχη της δημόσιας διοίκησης που είδαν το βάζο με το μέλι, έβαλαν μέσα το δάχτυλο και στη συνέχεια θέλησαν να το κρύψουν σε τράπεζες του εξωτερικού.